Προς το παρόν όμως, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Νίκος Παπα-Νικολάου μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο. Καλώς σας βρήκα. Κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής εδώ και χρόνια. Και αυτή την φορά είπαμε, Νίκο, έτσι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, να βάλουμε λίγο στο επίκεντρο τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχει ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση, όχι μόνο για τις εκλογές, τις οποίες είπαμε ότι θα θίξουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, αλλά τι γίνεται και με τις πανελλαδικές. Μεγάλο το άγχος. Με τις πανελλαδικές εξετάσεις, Νικολέτα, μεγάλο το άγχος. Από τα χρόνια τα δικά μου, μπορώ να πω ακόμα και πιο παλιά, ούτως ή άλλως μεγάλο ήταν το άγχος. Για μια ακόμα φορά, ξέρεις, γινόμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Όπου έτσι, θα έλεγα, 18άριδες, πιο συντηρητικοί παρά ποτέ πλέον, προσπαθούν να επιλέξουν έτσι την σχολή που θα δώσουν με βάση την αποκατάσταση και όχι με βάση την επιθυμία τους. Και αυτό είναι το δυστύχημα. Ξέρεις, ωστόσο, έτσι για να μπορέσουμε να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση, θα αναφέρω μία έρευνα η οποία έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια ουσιαστικά από σχεδόν όλα τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ελάχιστα είναι εκτός, με πάρα πολλά συμμετέχοντα άτομα, όπου εκεί φάνηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών πέρασαν στη σχολή της τέταρτης επιλογής τους. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό γύρω στο 30% πέρασαν στη σχολή της τέταρτης επιλογής τους. Τα ίδια παιδιά, ξέρεις, στο τέταρτο έτος φάνηκε ότι σε ένα ποσοστό περίπου 9 στα 10, κοντά στο 90%, θεώρησαν ότι είχαν πετύχει στη σωστή σχολή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο συμβιβάστηκαν, και αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ καλό σημάδι. Ωστόσο, όταν ρώτησαν τα συγκεκριμένα παιδιά για ποιο λόγο τελικά επέλεξαν αυτή τη σχολή, θεώρησαν βεβαίως ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις ήταν και αυτές οι οποίες τους έστειλαν εντός αγωγικών σε αυτή τη σχολή. Ενώ το καλό στοιχείο επίσης είναι το ότι τελικά μάλλον οι γονείς θεώρησαν ότι έχουν πολύ πολύ μικρή αξία στη σχολή την οποία θα επέλεγαν τα παιδιά, σε ένα ποσοστό μόλις 4-4,5 συγκεκριμένα τα 100. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρακτικά οι πανελλήνιες εξετάσεις δυστυχώς ακόμα καθορίζουν το πού κάποιος θα εισαχθεί. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και τόσο μεγάλο το άγχος το οποίο έρχεται και από τους μαθητές αλλά και από τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές έτσι μεταφέρουν το άγχος. Θα πούμε πιο κάτω για το ρόλο των γονέων. Θέλω όμως να δώσω στον κόσμο έτσι τα πρώτα σημάδια του άγχους. Τι είναι εκείνο το οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να κινητοποιήσει και τους γονείς, ότι ο μαθητής έχει αυξημένα επίπεδα άγχους. Φυσιολογικό είναι, λέμε. Βεβαίως είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό, το έχουμε περάσει όλοι. Και θα λέγαμε ότι τα παιδιά περνούν από κορυφώσεις άγχους σε διάφορες φάσεις γενικότερα της τελευταίας χρονιάς. Θα λέγαμε ότι τα συμπτώματα μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε έτσι σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Το πρώτο είναι στα ψυχοφυσιολογικά συμπτώματα, όπου έχουμε πόνους στο κεφάλι, πόνους στο στομάχι, συχνουρία για παράδειγμα, από εκεί και πέρα ίσως πόνους στους μυς. Το δεύτερο, έτσι, δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι τα συμπεριφοριστικά συναισθηματικά συμπτώματα, όπου έχουμε άγχος αυτό καθεαυτό, ή ακόμα και κρίσεις πανικού τις οποίες μπορούν να έχουν τα παιδιά, ειδικά από τα μέσα, εμπειρικά μπορώ να το πω αυτό, ότι από τα μέσα της χρονιάς και μετά αρχίζουν σιγά σιγά αυτές οι καταστάσεις και εντείνονται. Επίσης, δυσκολίες στον ύπνο, συχνά ξυπνήματα, όπως επίσης και εφιάλτες που βλέπουν τα παιδιά, ή επίσης μπορούμε να δούμε αρκετά συχνά και διαταραχές στη διατροφή. Δηλαδή, συνήθως παιδιά τα οποία παίρνουν αρκετά κιλά. Μάλιστα, αρκετοί παχύσαρκοι ενήλικες φαίνεται ότι τα πρώτα κιλά τα πήραν στη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Όταν έδιναν, τέλος πάντων, στη χρονιά την τελευταία των πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης, υπάρχουν προβλήματα διάσπασης προσοχής. Ή επίσης, η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι διανοητικοί ή γνωστικοί παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να υπάρχουν, όπου εκεί πέρα υπάρχουν διάφορες σκέψεις και ένας ανώφελος, αρνητικός εσωτερικός μονόλογος, τον οποίο υπάρχει και ο οποίος, σύμφωνα με αυτόν, τελικά τα παιδιά επαναλαμβάνουν πολλές φορές μέσα τους το ότι θα αποτύχω. Ωστόσο, λέμε το ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις το στρες ή το λίγο στρες είναι καλοδεχούμενο. Πρέπει να υπάρχει λίγο στρες. Δεδομένου του ότι όταν έχουμε ένα μαθητή, ξέρεις, ο οποίος δεν έχει στρες, ή ένας μαθητής ο οποίος δεν είναι καθόλου κινητοποιημένος και προφανώς έχει πολύ μικρή αποδοτικότητα. Ναι. Όπως επίσης και ένας μαθητής ο οποίος έχει υπερβολικό στρες, ένας μαθητής ο οποίος είναι ακινητοποιημένος με τη σειρά του, έχει πολύ μικρή επίσης αποδοτικότητα ή επίσης εμφανίζει διάφορες εκρήξεις θυμού πάρα πολλές φορές. Αντιθέτως, ένας μαθητής ο οποίος έχει μέτριο στρες ή ένας μαθητής ο οποίος έχει καλή αποδοτικότητα. Αλλά λοιπόν το μέτριο στρες είναι καλοδεχούμενο, αρκεί να μην ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος των γονέων εδώ, όταν διαπιστώσουν ότι υπάρχει υπερβολικό άγχος, άγχος το οποίο δεν είναι παραγωγικό? Ναι, νομίζω ότι ο βασικός ρόλος των γονέων δεν ξεφεύγει από το ρόλο που πρέπει να έχουν πάντοτε οι γονείς. Σε πρώτη φάση θα έλεγα ότι οι γονείς δεν πρέπει να κριτικάρουν. Δεν διάβασες, πρέπει να διαβάσεις παραπάνω. Για ποιο λόγο βγήκες, όταν βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα γίνονται μέσα στα πλαίσια
φυσιολογικά. Από εκεί πέρα προφανώς και δεν συμβουλεύουν. Ανέχονται τις όποιες επιθετικές τάσεις τις οποίες μπορεί να έχει το παιδί, γιατί αυτό το παιδί μπορεί να έχει επίσης και εκρήξεις θυμού κάποιες φορές. Mm-hmm. Έτσι. Και αμφιθυμία που μπορεί να έχει, δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να έχει εκρήξεις θυμού ή κάποιες άλλες φορές μπορεί να μην αισθάνεται καθόλου μα καθόλου καλά. Προσπαθούν μαζί τους γενικότερα να τους μεταφέρουν όμορφες εικόνες, τις οποίες δυνητικά θα ζήσουν από το καλοκαίρι και μετά. Άλλωστε, από ό,τι ακούω, τα περισσότερα παιδιά προετοιμάζουν ήδη τις διακοπές τους από το καλοκαίρι και μετά, δεδομένου ότι είναι και τη ευχάριστη διαδικασία αυτή. Προσπαθούν να τους βοηθήσουν να οργανώσουν τον χρόνο τους. Ξέρεις, το να οργανώσω τον χρόνο μου είναι πολύ πιο εύκολο σε σχέση με το να οργανώσω το συναίσθημά μου. Το να οργανώσω το συναίσθημά μου είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο. Και προφανώς νομίζω ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε το μαθητή με το παιδί. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό ο μαθητής με το παιδί. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό το ότι πολλές φορές ακούμε έτσι λόγια, το στυλ δίνουμε εξετάσεις, γράφουμε, πότε δίνουμε. Όλοι μαζί. Προφανώς όλη η οικογένεια δίνει. Μαζί. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό βεβαίως. Δίνει ο μαθητής εξετάσεις. Mm-hmm. Είναι καθαρός, αμυγός μάλλον οι δικές του εξετάσεις και αυτό οφείλουμε να το δεχτούμε και να το αποδεχτούμε. Σίγουρα δεν αλλάζουμε το καθημερινό πρόγραμμα, αρκεί βεβαίως να μην γίνεται πάρτι κάθε μέρα στο σπίτι ουσιαστικά από τους μεγάλους την τελευταία εβδομάδα ή το τελευταίο χρονικό διάστημα ή καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και το επόμενο είναι ότι αποφεύγουμε τους συνωστισμούς έξω από τα κέντρα, τα εξεταστικά κέντρα. Εκεί που βλέπουμε όλους τους γονείς μαζεμένους. Ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Έτσι. Υπήρχε επί των ημερών μου, ίσως και παλιότερα. Δυστυχώς, ακόμα μέχρι σήμερα υπάρχει. Ίσως σε μια προσπάθεια των γονέων, ξέρεις, να θεωρήσουν ότι και αυτοί δίνουν, ότι συμπάσχουν με τα παιδιά τους. Χωρίς ωστόσο να συνειδητοποιούν ότι επιβαρύνουν τα παιδιά τους. Γιατί τις περισσότερες φορές, έστω και αν τα παιδιά λένε ότι εγώ σε θέλω απ' έξω, ουσιαστικά τα επιβαρύνουν. Λοιπόν, πάμε σε πρακτικές συμβουλές, οδηγίες, όπως θέλεις, πες του. Τι κάνουμε τις τελευταίες ημέρες και ενώ οδεύουμε προς τις πανελλήνιες εξετάσεις? Ναι, σε πρώτη φάση, όπως έλεγα, οργανώνω την ύλη μου, το διαβασμά μου, τον ύπνο μου και τη διατροφή μου. Είναι πολύ πιο εύκολο να οργανώσω αυτά τα πράγματα παρά να οργανώσω το συναίσθημά μου, το οποίο ούτως ή άλλως σε αυτή την περίοδο είναι ένα συναίσθημα το οποίο είναι αρκετά έτσι, σε ένταση. Είναι πολύ σημαντικό το να φροντίσουμε σιγά-σιγά τον ύπνο μας, ίσως προχωρώντας προς τις εξετάσεις. Ναι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον ύπνο μας από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρεις, από εκεί που κοιμόμαστε 3 και 4 κάθε μέρα, κάποια στιγμή να βρεθούμε στις 12 η ώρα να κοιμηθούμε. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αρκετές επαναλήψεις και πολλά διαλύματα, στα οποία διαλύματα σαφώς να μην διαβάζουμε κάτι άλλο. Δηλαδή να προσπαθούμε να ξεκουραστεί το μυαλό μας εκείνη και τη φάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούμε να διαβάσουμε και να απομνημονεύσουμε ακόμα και όταν δεν διαβάζουμε, όταν ξεκουραζόμαστε. Mm-hmm. Με πολλά μεγάλα και χαρακτηριστικά έτσι, διαλύματα, τα οποία διαλύματα να μπορούμε σε εκείνη και τη φάση να μην ασχολούμαστε με διάβασμα, όχι μόνο διάβασμα των Πανελληνίων και με κάτι άλλο. Δηλαδή να μην απομνημονεύουμε, να ξεκουράζεται το μυαλό μας πολύ απλά στα διαλύματα, θα έλεγα. Παίρνουμε μηνύματα βέβαια και από γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Να ρωτούν ουσιαστικά ποιος είναι ο ρόλος των γονιών και αν δεν κάνω λάθος έτσι όπως διαβάζω και το μήνυμα, αν πολλές φορές ο γονιός μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά και ένα αρνητικό αποτέλεσμα να οφείλεται ακόμα και στην συμπεριφορά του πατέρα της μητέρας. Κοίταξε, πολλές φορές θα έλεγα ότι το παιδί, για το παιδί σε εκείνη και τη φάση βαρύνει η γνώμη των σημαντικών άλλων που μιλήσαμε ίσως και σε προηγούμενη στήλη. Σημαντικοί άλλοι είναι τα σημαντικά πρόσωπα τα οποία είναι γι' αυτό. Σημαντικοί οι άλλοι συνήθως είναι βεβαίως συνήθως οι γονείς, όπως επίσης και οι καθηγητές. Άρα λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι πολύ στρεσαρισμένο, ένα παιδί το οποίο το βαρύνει πολύ η άποψη που έχουν οι σημαντικοί άλλοι. Δηλαδή, τελικά, εάν είναι οι σημαντικοί άλλοι ιδιαίτερα αγχωμένοι, του μεταφέρουν ουσιαστικά το άγχος και σε αυτό. Άρα λοιπόν προσπαθεί να μην απογοητεύσει τους ανθρώπους αυτούς, τους γονείς του. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό το να ξεκαθαρίσουμε εμείς το ότι τελικά το παιδί δίνει εξετάσεις γι' αυτό. Όχι ότι δίνει εξετάσεις για μας. Και ότι μια ενδεχόμενη αποτυχία, Νίκο, δίνει και το τέλος του κόσμου. Και ότι μια ενδεχόμενη αποτυχία βεβαίως δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Βεβαίως. Πόσο δε το μάλλον ξέρεις όταν είσαι 18 ετών και ουσιαστικά όλη η ζωή είναι μπροστά σου, εννοείται έτσι. Έτσι. Και να μην είμαστε και αυστηροί απέναντι στα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως μπορεί να τους καταλογίσουν μια κακή ψυχολογία και μια κακή προετοιμασία και ενδεχομένως να είναι ένας άλλος παράγοντας που έχει φταίξει. Τελευταία ημέρα διαβάζουμε, Νίκο. Τελευταία ημέρα, θα έλεγα και τελευταίες, ίσως 2-3 μέρες δεν διαβάζουμε και αυτό έχει φανεί, ξέρεις, από κάποια έρευνα. Η οποία έρευνα έχει γίνει από το περίφημο πανεπιστήμιο το UCLA του Λος Άντζελες ουσιαστικά. Όπου εκεί σε ένα σχετικά μεγάλο δείγμα φοιτητών φάνηκε ότι το διάβασμα της τελευταίας μέρας δεν είναι όχι απλώς λιγότερο αποδοτικό, αλλά επίσης φτάνουμε και πολύ λιγότερο κινητοποιημένοι στο να δώσουμε εξετάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, το αποτέλεσμα των εξετάσεων είναι σαφώς μικρότερο,
Επίσης και το διάβασμα των τελευταίων ημερών είναι αρκετά μειωμένο. Δηλαδή υπάρχει ένα δίπτυχο, αρνητικό δίπτυχο, το οποίο σηματοδοτεί το διάβασμα των τελευταίων ημερών. Το έντονο και εξαντλητικό διάβασμα των τελευταίων ημερών. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες πρέπει να τις σπαταλήσουμε εντός εισαγωγικών σε επαναλήψεις, αρκετές επαναλήψεις, καλές επαναλήψεις. Και προφανώς η τελευταία μέρα είναι μια μέρα στην οποία αποφεύγουμε τη χρήση καφέ ή άλλων διαγερτικών ουσιών, κοιμόμαστε αρκετά, ξεκουραζόμαστε πολύ, φτάνουμε νωρίς και προφανώς αποφεύγουμε πολλές συζητήσεις του στυλ «το διάβασες αυτό, το διάβασα το άλλο», έτσι, συζητήσεις όπου εκεί λίγο έξω από τα εξεταστικά κέντρα βλέπεις ότι η ένταση κορυφώνεται και ο καθένας έχει να πει κάτι το οποίο στερείται βεβαίως και σοβαρότητας. Σοβαρότητας. Έχουν φτάσει σε σένα, Νίκο, σε συναδέλφους σου και ενδεχομένως αν θα πρέπει τελικά να φτάνει κάποιος σε έναν ειδικό της ψυχικής υγείας αν δεν μπορεί να διαχειριστεί το άγχος, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί το ίδιο το παιδί το άγχος για συμβουλές ή αν δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος οι γονείς, το περιβάλλον του παιδιού. Ναι, νομίζω ότι πρέπει κάποιος από τη στιγμή που δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση να φτάσει σε έναν ειδικό της ψυχικής υγείας. Έστω και τώρα, έστω και στο παραπέντε, νομίζω ότι είναι βασικό κάποιος το να μπορέσει ή το δυνατόν να βρει κάποια κλειδιά, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεκλειδώσει τις δυνάμεις αυτές τις οποίες έχει, είχε και έχει, και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση η οποία προς το παρόν του φαίνεται αρκετά δύσκολη. Ίσως θα βοηθούσε οι γονείς να αποτανθούν, τόσο ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι γονείς να μιλήσουν και να βοηθήσουν καλύτερα το παιδί, ας πούμε. Έτσι. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστώ. Να πούμε εμείς ότι θα είσαι ξανά μαζί μας, αν δεν κάνω λάθος στους υπολογισμούς που κάνω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, την Τετάρτη 8 Μαΐου ξανά θα είμαστε Μαΐου, μαζί. Ναι, Τετάρτη 8 Μαΐου. Ωραία. Να ετοιμάσουμε ένα θέμα για τις υποψηφιότητες, για τους υποψηφίους, για την ψυχολογία των υποψηφίων. Αλλά θέλω όμως να μου βάλεις και τον παράγοντα ψυχολογία του ψηφοφόρου μέσα. Ψυχολογία του ψηφοφόρου που βέβαια σύμφωνα με τις στατιστικές φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων αποφασίζει τελευταία στιγμή μέσα στην κάλπη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ως ένα σημείο μπορούμε να καταλάβουμε τους διάφορους υποψήφιους οι οποίοι συνιστίζονται έξω από τα εκλογικά κέντρα το κατά πόσον τελικά προσπαθούν να πείσουν την τελευταία στιγμή αυτόν τον αναποφάσιστο ψηφοφόρο να ψηφίσει, ίσως με βάση κριτήρια που δεν έχουν. Ενδεχομένως και το άγχος που του μεταφέρουν, έτσι. Ενδεχομένως και το άγχος που του μεταφέρουν και το να τον προωθήσουν στο να ψηφίσει τους ίδιους σε μια προσπάθεια έτσι που νομίζω ότι δεν προάγει καθόλου τον πολιτικό λόγο στο Πρέπει αυτό. Να σου πω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα ερωτήματα από το Control. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα θέμα με τεράστιο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά ερωτήματα από τους τηλεθεατές. Την Τετάρτη λοιπόν 8 Μαΐου. Τετάρτη 8 Μαΐου. Θα πούμε περισσότερα. Καλό Πάσχα να σου ευχηθούμε. Επίσης καλό Πάσχα και στους τηλεθεατές μας. Να είσαι καλά.